Όλα μπάχαλα φέτος, η Βαγγέλη, θα μου επιτρέψει καταρχήν. Προσπερνάω τις καλεσμένες, προσπερνάω τη Δούκησα, γνεχτή Δούκησα. Και θέλω να σας συγχαρώ, φίλε μου, είναι ο Γιάννης. Πραγματικά. Έληξε το μαρτύριό σου. Χωρίς παρεξήγηση μόνο. Γιατί! Και είσαι μια χαρά. Πρόσεξε να δεις τι έπαθα εγώ μετά από ένα χρόνο Λάουρα. Νάτος, να με. Το βλέπετε αυτόν εδώ. Εσύ είσαι. Είμαι Γερμανός μετά από ένα χρόνο. Πολύ... Αυτό κυκλοφόρησε στο ίντερνετ, Λάουρα. Και λένε ότι διάφοροι τρυπιέται ο Θεός, έχει το χέρι ρίξει. Αυτός ο τύπος λοιπόν είναι δικός σου, είναι πραγματικός. Ναι. Είναι Γερμανός. Σοβαρά μιλάς. Ναι, δεν κάνω πλάκα. Είναι ο Γερμανός πρωταθλητής του piercing. Καλά, οι περισσότεροι έτσι είναι οι Γερμανοί. Δεν είσαι εσύ, δεν θέλω. Εγώ δεν είμαι. Όλοι νόμιζαν ότι είμαι. Το μοντάζ. Μα και το μαλλί ίδιο είναι. Η τελευταία εκδοχή ήταν. Ακόμα και το γυαλί. Η τελευταία εκδοχή ήταν ότι επιτέλους βρήκε έναν τρόπο για δίαιτα, ξέρεις, με το piercing στο στόμα, τι θα κάνεις. Τώρα που λες δίαιτα. Έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ, Θέμο. Και ήθελα να σου το πω και την προηγούμενη φορά. Δεν είσαι ελαχιστικό. Συγγνώμη, να. Μήπως. Δηλαδή, εκεί σε πήγαμε για χορό. Εσύ μου είχες έρθει ανορεξικό. Τι έπαθες, πουλάκι μου. Εσύ να σε είχαμε αφράτη και τουλούμπα. Τουλούμπα. Ένα πράγμα. Ωραίο. Ναι, η αλήθεια είναι. Ξέρεις όμως, έτρωγα κανονικά fast food. Δεν είναι ότι πρόσεχα τη διατροφή μου καθόλου τη διάρκεια του dancing. Μόνο fast food. Δεν πρόλαβα να πω ότι ναι, θα μαγειρέψω και θα πάω με το λάχανο. Το λάχανο ήταν μέσα στο burger. Και τώρα πρέπει να μας διηγηθεί τώρα ο Γιάννης. Γι' αυτό ρώτησα, κάτι ήξερα. Δηλαδή, Γιάννη μου, πώς θα κατάφερες τώρα μια μαθήτρια η οποία ερχόταν και μασούλα για χάμπουργκερ, ας πούμε. Ναι, συνέχεια, γιατί δεν προλάβαμε. Δηλαδή και πάνω και στο lift, όπως λέτε, και στο τέτοιο. Έτρωγε. Και όμως είναι μια γραφή. Σε μια εβδομάδα ήρθε στα ίσα τη. Όλα ξέρεις πόσο λυπήθηκα χθες. Γιατί τη βρήκες χθες από ποιον, από τον πατέρα σου. Μου θυμίζει λίγο τον παπά μου. Ειδικά όταν έξω, έχει αυτό το σοβαρό το ύφος και πάει τη στιγμή να πάει να γελάσει. Είναι λίγο daily style. Δηλαδή πήγες και τον είπες πατέρα του Λάτσιο. Και αυτό τον ανταπόδωσε λέγοντας τα χειρότερα. Ωραία, ωραία τροφή εδώ στο παιδί του. Εντάξει. Και εμένα ο παπάς μου είναι αυστηρός, μην το λες, αλλά ο κύριος Λάτσος είναι ίδιος. Γιατί δεν είπες πατέρα, πες μας. Εξομολογήσου, πέθανε στην καρδιά σου. Μοιάζουνε. Δηλαδή ο τρόπος έκφρασης όταν είναι αυστηρός και είναι στη διαδικασία να πάει να γελάσει και που ζουγλώνει έτσι λίγο τα μάτια και είναι εδώ πέρα, αυτό το κομμάτι πιο πολύ, είναι ίδιος. Είναι ίδιος. Μήπως έπρεπε να χορέψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά τότε, γιατί χορέψει το Μάμα Μία. Έπρεπε να αφιερώσει κάτι στον κύριο Λάτσιο. Αφού ήρθε η μαμά μου να μην χορέψω Μάμα Μία. Ήρθε η μαμά σου από το εξωτερικό. Ήρθε η μαμά, έκανε έκπληξη από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είχα ιδέα, δεν ήξερα τίποτα. Όντως δεν ήξερες κάτι. Δεν είχα ιδέα. Βλέπω μια ξανθιά φυσιογνωμία να μπαίνει και λέω κάπου την ξέρω. Κάποιος δεν της είπε ότι έχουμε μια έκπληξη, γιατί όποτε λένε ότι έχουμε μια έκπληξη, να λέει νόμιζε ότι θα είναι η Britney Spears αυτό το σώμα. Αλήθεια λες. Αποφύγε να δεις το πούμε. Α, πού το έχουμε. Ή η Britney ή ότι θα τραγουδήσει ο Γονίδης, ένα από τα δύο. Θέλω να μου πεις πριν μπεις, αν είχες το προαίσθημα ότι και αν αυτό σου αφαίρεσε κάτι από την προσπάθεια, από αυτή που κατέβαλες, αν καταλαβαίνεις όλα τα ελληνικά που λέω, Άρα να τα ξαναπώ γρήγορα. Όχι, ξέρεις τι, χωρίς πλάκα τώρα και πάλι μέσα από την εκπομπή σας έμαθα και καινούρια λέξη. Από την αρχή μέσα από τα βιντεάκια. Αμφιταλαντεύομαι. Μπράβο, ρε. Βάλτε σε μια πρόταση. Όχι, το μυστικό. Βάλτε σε μια πρόταση. Αυτό δεν την ξέρουμε εμείς. Την γουγκλάρουμε για να καταλάβουμε. Αμφιταλαντεύομαι ποιος θα κερδίσει το dancing. Τέλεια. Να, χαζομάρα είπα. Όχι, τρομερό. Τέλειο. Σωστό ήταν. Ναι. Καλητήρια, μπράβο. Πάει πολύ καλά. Μπαίνοντας λοιπόν εσύ είχες την ψυχή. Εσύ έπρεπε να πας στον dancing για να μάθεις να μιλάς ελληνικά, έτσι. Δεν τα άμαθα εδώ. Ένιωθες, παιδί μου, ότι εγώ τώρα με έχουν καθαρισμένη έτσι αλλιώς. Ό,τι και να κάνω θα βγουν οι δύο ή το έχεις λίγο μέσα σου. Ούτε εγώ έτσι νομίζω, το έχεις λίγο μέσα σου. Ξέρεις τι, όχι, είχα ένα άγχος εχθές, το οποίο είναι λογικό γιατί δεν πίστευα ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε, που ο κόσμος μας έφερε εκεί. Δεν μας έφερε η κριτική. Και ο Γιάννης βοήθησε λίγο το παιδί. Ορίστε. Ο Παρτενέρ, λιγάκι. Μα ναι, δεν το συζητώ. Ενώ με την άποψη του βαθμολογικά. Δηλαδή, οι βαθμολογίες δεν μας βοηθούσαν. Μας βοηθούσε ο κόσμος να φτάσουμε μέχρι τον ημιτελικό τέλος πάντων. Τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Δηλαδή, αν θα μου έλεγε κάποιος, Λάωρα, θα πας μέχρι εκεί, δεν θα το πίστευα. Λέω, άντε, τρία λάθη. Πότε έχεις πιστέψει ότι θα φύγεις.
πέντε φορές που ήσουν πρωτοδόμη. Που ήμουν πρωτοδόμη. Δεν ήσουν ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Πέντε φορές. Πραγματικά είσαι σαν την Ελλάδα. Είσαι σαν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Θα βγει, θα βγει, θα βγει. Να. Μέσα είμαστε και μας πληρώνεται από πάνω. Βιδωμένοι εκεί. Φούστιδες. Είχε πλάκα αυτό, γιατί κάνουμε και πλάκα με τα παιδιά και της παραγωγής. Ναι, οκ, θα τους διώξει όλους η Λάρα και το κοντρόλ και την κριτική επιτροπή και θα μείνει μόνη της. Θα ξεστήνουν πίσω το πλατό και η Λάρα ακόμα δεν είναι. Τώρα να προσπαθήσουμε να μαντέψουμε. Ποια θα είναι η επόμενη τρέλα της Λάουρας. Τώρα που λες τρέλα, χωρίς πλάκα τώρα, επειδή θέλω να κάνω κι εγώ δίκη, επειδή την κάναμε την περασμένη φορά, κάνω κι εγώ δίκη και καταγγέλω το θέμα που κι εσύ σε μένα δεν έκανες τρελά πράγματα. Πού ήτανε που είχες βάλει, που είχες κατεβάσει τα παντελόνια και έδειξες το μποξεράκι σου. Όχι, θέλει και μόνο, το έπιασε τώρα. Και το περιεχόμενο. Ναι. Δεν το έπιασα, δεν το ψάχνα. Συγγνώμη, σε προσέβαλα. Δεν το βρήκα, μόλις είχα ανακοινωθεί το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Ναι, καταγγέλω λοιπόν και εγώ που δεν τα έχεις κάνει. Γιατί μου ενέπνεες ένα σεβασμό. Δηλαδή, η Δούκησα τι σου επνέει. Να τα κατεβάσω. Εσύ το περίμενες χθες, γιατί σε είδα όταν η Ζέτα ήταν στη διαδικασία να ανακοινώσει ποιος θα φύγει. Η Ζέτα ήταν σαφώς υπέρ της, δεν το συζητάω. Η Ζέτα ναι, αλλά η Λάουρα, έπρεπε να τη βλέπατε, ήταν με τα μανικάκια της και έπαιζε συνέχεια έτσι. Μου φαινόταν ότι θα πάθαινες κάτι, είχες πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Ήτανε, είναι απίστευτο άγχος. Μπορεί τώρα για κάποιους να φαίνεται υπερβολικό, δεν ξέρω. Αλλά άμα βρίσκεσαι σε αυτή τη στιγμή, δηλαδή όταν ακούς και τη μουσική και τα φώτα να χαμηλώνουν και να έχεις τη Ζέτα με το σοβαρό τύπος. Αλλά δεν το πολύ περίμενες κιόλας, γιατί αν το περίμενες μπορεί και να σου είναι και πιο χαλαρή, να έλεγες εντάξει, αφού ξέρουμε τώρα. Μα ήταν... Είχες αγωνία. Φυσικά είχα αγωνία, δεν το συζητώ. Και ούτως ή άλλως, οτιδήποτε αισθάνομαι και οτιδήποτε σκέφτομαι και το λέω και το δείχνω, δεν μπορώ να κρυφτώ. Αυτό το ξέρουν όλοι πια. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή τη μέρα που θα χρειαστεί να κάνεις να υποκριθείς ας πούμε σε κάτι, θα κράζω από παντού, Λάουρα, κόφτω και έτσι, σε πειραμίδηση. Πώς την άντεξες, φίλε μου, με αυτόν τον αυθορμητισμό που έχει, ας πούμε. Κι όμως, και αυτή ναι. την μπαταρία. Πολύ. Όταν μόλις την γνώρισα από την αρχή, ήταν χαρούμενη, αυθόρμητη. Και τι σου λέγε, δεν γυμνάζεις αρκετά και δεν σε βλέπω, Ναι, αυτό. Αληθεύει, για να τις πίεζε συνέχεια να τις βάλεις πολλά lift, γιατί θεωρούσε ότι... Ναι. Αυτό έτσι ήταν... εκπληρώνεται ο στόχος της συμμετοχής της. Για αυτό πες μου, ήταν... τι σε έχει τσιγίσει, σε έχει βαρέσει, σου έχει βαρέσει το κεφάλι, σου έχει τραβήξει τα αυτιά, τι έχει κάνει. Όχι, μια χαρά. Ήτανε... Το τελευταίο, περίμενα ότι στο τελευταίο. Λέω τώρα τα έχει μάθει τα lift. Τις περισσότερες κραυγές τις έβαλε στο τελευταίο. Σώστε με! Το πιστεύεις ότι το τελευταίο lift που κάναμε στη δεύτερη χορογραφία ήταν το πρώτο και το μοναδικό που και όταν το προβάραμε δεν τζίριξα ποτέ. Στα άλλα που ανεβαίνω πάνω στο Θεό. Που είναι και ψηλός. Έχεις υψοφοβία, έχεις τη... Ακροφοβία, υψοφοβία, όλα τα είναι. Στο αεροπλάνο φωνάζεις. Όχι, το έχω συνηθίσει αυτό, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια, όταν βλέπω κάτω, μήπως επειδή αρχίζω και συνειδητοποιώ και τους κινδύνους. Συνειδητοποιώ. Έχεις πει όμως και μερικές ωραίες, λέει. Ανέβεσαι κιόλας. Μπορεί. Μπορεί. Θα πω κάτι καλό να λες. Αμφιταλαντεύομαι στα συναισθήματά μου. Ναι, έτσι μου το έχουν εξηγήσει, ότι πάει έτσι. Γιατί είναι το σφάγκι. Την εσβάγκη τι. Εσβάγκη είναι. Σφάγκη. Αμφιταλαντεύομαι στα συναισθήματά μου. Σφάγκη το γουρούνι, δεν είναι. Ναι. Κάτι γουρούνια μας είπες τώρα. Σφάγκη. Κάτι λίγο μας είπες. Σφάγκη είπες. Μας έβρισες. Σφάγκη.